κόμμα μας όλη αυτή τη χρονιά του 2016 τιμάται το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυσή του. Τιμούμε όλους και όλες που με απαράμιλο θάρρος και ηρωισμό, παρά τον δυσμενέστατο, ειδικά από ένα σημείο και μετά συσχετισμό, έδωσαν ένα τιτάνιο αγώνα κόντρα στον υπεριαλισμό. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν η φάση κατά την οποία η αστική τάξη της χώρας μας και οι διεθνείς της σύμμαχοι γνώρισαν μεγάλο κίνδυνο για την ύπαρξη της εξουσίας τους στην Ελλάδα. Ένας δίκαιος και μεγαλειώδης αγώνας που αντικειμενικά εξέφρασε τα συμφέροντα της θρεπτικής πλειοψηφίας του λαού ενάντια στους εκμεταλλευτές του, τα συμφέροντα δηλαδή της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς. Το ΚΚΕ, τιμώντας το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, κάνοντας εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, εκδίδοντας βιβλία και σπάνια ντοκουμέντα, παίρνοντας και άλλες πρωτοβουλίες προβολής του Δημοκρατικού Στρατού και του αγώνα του, έχει ξεκάθαρο πως δεν κάνει μνημόσυνο μια ακίνδυνη μουσιακή επαιτειακή παρέμβαση. Αυτό άλλωστε ενοχλεί και τους αστούς, τους αναθεωρητές, τους οπορτουνιστές, που έχουν στην κυριολεξία δώσει τα ρέστα τους για να διαστρεβλώσουν την ιστορία του κόμματός μας και του εργατικού κινήματος, να την αποσπάσουν από σήμερα, άλλοι να την λιδωρήσουν και άλλοι να την καπηλευτούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει την πεποίθηση ότι η πραγματική, η πιο ουσιαστική τιμή στην ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού, όσο και γενικότερα στην εκατοντάχρονη ηρωική πορεία του κόμματος, είναι καταρχήν να γίνονται κτήμα τα γενικότερα πολιτικά και στρατηγικά συμπεράσματα από τη μάχη που τότε έδωσαν οι κομμουνιστές, χωρίς ούτε ωρεοποιήσεις ούτε όμως μηδενισμούς. Είμαστε δηλαδή στον αντίποδα και της λαθολογίας αλλά και του εξοραϊσμού, που δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από την ιστορία και το παρελθόν. Θεωρούμε πως και η αναγνώριση του λάθους, όταν γίνεται από την επαναστατική σκοπιά, αποτελεί πηγή δύναμης και όχι αδυναμίας για τους σύγχρονους αγωνιστές, τους επαναστάτες. Άλλωστε εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην 98χρονη πορεία μας, τη σφυριλατημένη στην κυριολεξία με φωτιά και σίδερο, λάθη κάναμε. Και τέτοια σημασία ορισμένα που κόστησαν στον αγώνα. Όμως δεν προδώσαμε ποτέ το λαό, και αυτό η αστική τάξη δεν μας το συγχώρεσε, μας πολέμησε με λύσα και μανία, με ναπάλ, με εξορίες, βασανιστήρια και φυλακές για να ξεριζώσει το ΚΚΕ. Φυσικά δεν τα κατάφερε. Σήμερα χρησιμοποιεί και άλλα όπλα, βγάζει ξεσχολισμένους αντικομμουνιστές, σαν τον Κασιμάτη στην Καθημερινή, να γράφει ότι το ΚΚΕ, λέει αυτός, είναι μια περίεργη θρησκευτική σέντα, ακίνδυνη και γραφική, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει την εκπλήρωση του όλου των μακρονησιωτών. Βγάζουν το Μαρατζίδη να γράφει αληθινούς λίβελους, σέματα ανακατεμένα με μισές επιλεκτικές αλήθειες, για να συκοφαντήσουν το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και τον Δημοκρατικό Στρατό. Και από κοντά οι αναθεωρητές, που θέλουν παράδειγμα το ΕΑΜ, αλλά χωρίς το ΚΚΕ, που ήταν ο βασικός του αιμοδότης και εμπνευστής, ενώ για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, κλαίνε υποκριτικά που καθυστέρησε να ξεκινήσει, κλαίνε γιατί ξεκίνησε, κλαίνε γιατί έχασε, κλαίνε και γιατί μπορεί να κέρδισε. Το ΚΚΕ επίσης τιμά τον Δημοκρατικό Στρατό με την έμπρακτη και σταθερή πάλη του σήμερα, με την επεξεργασμένη του στρατηγική, με την προσπάθεια συγκέντρωσης δυνάμεων σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με σκοπό την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη τιμή στους αγωνιστές και αγωνίστριες που πολέμησαν στο Γράμμα και στο Βίτσι, στον Ταΐγετο, στον Πάγωνα, στην Κιώνα και όπου αλλού, που περπάτησαν νερόνυχτα ξεπόλυτοι και πεινασμένοι, που έδιναν μάχη σε μήνες χωρίς σταματημό, που διαβάζεις τώρα τα κατορθώματά τους και λες, είναι δυνατόν να έγιναν αυτά. Έγιναν από απλούς κατά τα άλλα ανθρώπους, από εργάτες, αγρότες, νέα παιδιά, και είναι το λείπασμα και για τους δικούς μας αγώνες, μέχρι να ξεριζωθεί το κεφαλοκρατικό σύστημα, η αιτία δηλαδή όλων των δεινών της πλειοψηφίας των λαών όλου του πλανήτη. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στη σημερινή παρουσίαση δεν θα σταθούμε τόσο στην απαράλληλη ηρωική διάσταση του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Θέλουμε περισσότερο να επικεντρώσουμε στα πολιτικά, στρατηγικά ζητήματα που αφορούν το κόμμα, τα ζητήματα τελικά που καθόρισαν την έκβαση του αγώνα, συνδυασμένα με την πορεία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Καθώς μην ξεχνάμε, το ΚΚΕ ήταν και είναι άρρηκτο τμήμα. Ας δούμε πώς ήταν τα πράγματα συνοπτικά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Ναζί. Η απελευθέρωση συντελέστηκε κυρίως λόγω του ανυπέρβλητου του αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, που ήταν το ένοπλο τμήμα του, όπου ο αιμοδότης και βασικός καθοδηγητής του ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Το 1944, μετά την απελευθέρωση, στην Ελλάδα υπήρξε επαναστατική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν συμβαίνει με το έτσι θέλω, οι πάνω να μην μπορούν και οι κάτω να μην θέλουν, όπως περιέγραψε το βασικό χαρακτηριστικό της επαναστατικής κατάστασης τόσο εύστοχα ο Λένιν. Δηλαδή, τι είχαμε? Η αστική τάξη ήταν πλήρως αποδιοργανωμένη, οι Γερμανοί αποχωρούσαν ηττημένοι, ο λαός ήταν οργανωμένος και εξοπλισμένος, το ΚΚΕ είχε τεράστιο κύρος. Τα αστικά κόμματα ήταν έξω από την Ελλάδα, στη χώρα ήταν οι ταγματασφαλίτες που τους είχαν δημιουργήσει με συνεννόηση Άγγλοι και Γερμανοί, στη χώρα δεν υπήρχε εθνικός στρατός, ήταν ακόμα στη Μέση Ανατολή. Για να αποβιβαστούν οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων στον Πειραιά, έπρεπε να πάρουν την άδεια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Με λίγα λόγια, είχαν διαμορφωθεί οι όροι για να επιχειρηθεί πάλι για την εξουσία. Όμως, λόγω λανθασμένης στρατηγικής, αυτό δεν επιχειρήθηκε, με ευθύνη πρωτίστως του δικού μας κόμματος. Βεβαίως, πρέπει να θυμηθούμε πως είχαν προηγηθεί οι λανθασμένοι και επώδυνοι συμβιβασμοί στο Λίβανο και στην Καζέρτα και η παγωγή του ΕΛΑΣ στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, ουσιαστικά στους Εγγλέζους. Επίσης, πρέπει να είχε αξιολογηθεί καλύτερα το εξής θέμα, ότι όλη την περίοδο 41-44, μαζί με τη σύγκρουση με τον κατακτητή, είχαμε έντονη ταξική πάλι και στον εσωτερικό συσχετισμό, ας το πούμε έτσι, της χώρας. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που λέγεται από διάφορους ιστοριογράφους, ότι η ταξική πάλι σταματάει όπου υπάρχει κατοχή από ξένη δύναμη. Αυτό δεν ισχύει. Απόδειξη είναι οι συγκρούσεις Ελλάς και ΕΔΕΣ, οι συγκρούσεις Ελλάς με τα τάγματα ασφαλείας, η σφοδρή σύγκρουση του αντιφασιστικού αγώνα του στρατού στη Μέση Ανατολή που πνίγηκε στο αίμα από τους Άγγλους. Άρα, ταξική πάλι υπάρχει και ενισχύεται και στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αυτό το στοιχείο το κόμμα μας δεν το ανέδειξε στρατηγικά, πολιτικά, την ίδια στιγμή που διεξάγονταν αυτοί οι πάλι, ειδικά όταν μετά το 1943 και τις νίκες του κόκκινου στρατού φαίνονταν ότι η πλάστηκα γέρνει προς την ήττα των Ναζί. Επανερχόμαστε, έχουμε τη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γιώργο Παπανδρέου για τρεις μήνες, όπου, μια παρένθεση εδώ, προσφέρει ως περίοδος πολλά συμπεράσματα για το πόσο λάθος είναι η συμμετοχή των κομμουνιστικών κομμάτων σε αστικές κυβερνήσεις. Εκτός των άλλων, για εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο αποτέλεσε πραγματική ανάσα για το αστικό πολιτικό σύστημα, να βρει δηλαδή το χρόνο για να προσπαθήσει να αναδιοργανωθεί. Αναδιοργανώνουν δηλαδή το στρατό με τα τάγματα ασφαλείας, τους μαυραγωρίτες, με όλη τη σαβίλα δηλαδή, που στην περίοδο της κατοχής συνεργάστηκε με τους Ναζί και βασάνιζε το λαό. Βεβαίως, είναι ακόμη αδύνατη, ακόμη και μέσα στο εθνικό στρατό υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΕΑΜ. Μετά έχουμε την παρέμβαση των κομμουνιστών υπουργών από την κυβέρνηση, που ήταν μια επιβεβλημένη πράξη. Τα γεγονότα στις 3 και 4 Δεκέμβρη με τη δολοφονική επίθεση του στρατού στο άοπλο πλήθος, το Δεκέμβρη του 1944, που στην ουσία ήταν ταξικός εμφύλιος πόλεμος. Η μάχη το Δεκέμβρη δόθηκε ηρωικά, όμως χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο σύγκρουσης με την αστική εξουσία. Απόδειξη ότι τα πιο εμπειροπόλεμα στρατιωτικά τμήματα του Ελλάς δεν παίρνουν μέρος σε εκείνη τη μάχη, βρίσκονται σε δευτερεύοντα μέτωπα. Η μάχη του Δεκέμβρη ανέδειξε ανάγλυφα το εξής πρόβλημα. Με εξαίρεση τον Ζαχαριάδη, από την ηγεσία του κόμματος, μπορούμε να πούμε και τον Άρη που εδώ είχε πιάσει το θέμα σωστά, δεν είχε γίνει κατανοητός ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας. Η Αγγλία θεωρούνταν ένας από τους τρεις μεγάλους συμμάχους μαζί με τη Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ. Οι Άγγλοι είχαν σημαντικά στρατιωτικά και γενικότερα συμφέροντα στην Ελλάδα. Φοβόντουσαν να μην πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα την εξουσία. Και γι' αυτό τα έδωσαν όλα το Δεκέμβρη για να ηττηθεί το λαϊκό κίνημα. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το κόμμα μας δεν έκανε συναλλαγή με τους Εγγλέζους. Είχε λάθος στρατηγική και γι' αυτό συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ευτυχώς βεβαίως έφυγε μέσα σε τρεις μήνες και έδωσε τη μάχη, όπου ανεξάρτητα την έκβασή της ήταν μια παρακαταθήκη σύγκρουσης και όχι συμβιβασμού για τη συνέχεια. Και ας κάνουμε άλλη μια αναγκαία παρένθεση εδώ, το κόμμα μας ποτέ δεν έδειξε φόβο απέναντι στον αντίπαλο. Δηλαδή, να πούμε κάτι σημαντικό και χαρακτηριστικό που δείχνει πως τα λάθη στρατηγικής μπορεί να οδηγήσουν και ηρωικά κόμματα, όπως το δικό μας, σε μεγάλα προβλήματα. Ας σκεφτούμε ότι αυτοί οι ίδιοι που υπέγραψαν το Λίβανο, την Καζέρτα, την Βάπτιζα, σχεδόν στην ολότητά τους, ήταν μετά από λίγα χρόνια ηγέτες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σκοτώθηκαν ηρωικά ή πέρασαν πόσα χρόνια στην προσφυγιά.
Δηλαδή δεν ήταν οπορτουνιστές, άλλο αν τα λάθη που έκαναν ήταν πολύ σοβαρά. Η συνθήκη της Βάμπησας ήταν φυσικά μια απαράδεκτη επιλογή που δεν αντιστοιχούσε ούτε στο ελάχιστο στο συσχετισμό δύναμης παρά την ήττα του Δεκέμβρη. Φυσικά οι αστεί, ούτε αυτά που προέβλεπε η Βάμπησα, τήρησαν. Τα στοιχεία φοβούν για τα εγκλήματα, τις φυλακίσεις, τις προφυλακίσεις και τους βιασμούς. Το κόμμα μας σωστά αποφασίζει και δεν παίρνει μέρος στις εκλογές του 1946. Ουσιαστικά έχει γίνει αντιληπτό ότι το σχέδιο είναι το μακέλεμα, ο εκμηδενισμός του κόμματος, ουσιαστικά ένα πογκρόμ ενάντια στους κομμουνιστές και συμπαθούντες, μαζί και με την προσπάθεια για τον γενικότερο εκφυλισμό του κινήματος της αντίστασης και του ρόλου του κόμματος. Το 1945 στις 4 Αυγούστου ο Νίκος Ζαχαριάδης λέει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι κομμουνιστές θα περάσουν από το στάδιο της αυτοάμυνας σε πιο δραστικές ενέργειες. Λέει χαρακτηριστικά, θα ξαναδιχύσει το τραγούδι του Ελλάς. Μετά από περίπου ένα χρόνο ιδρύεται ο Δημοκρατικός Στρατός στις 28 Οκτώβριο του 1946. Ποια επιπλέον στοιχεία και συμπεράσματα πρέπει να τονίσουμε. Μετά την ήττα του Δεκέμβρη και τη συμφωνία της Βάμπησας, διεξάγεται το 7ο συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο του 1945. Θα λέγαμε ίσως πως και τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Το συνέδριο διεξάγεται νόμιμα στο Πιτάνια, έχουν βγει ακόμα και κάποια κινηματογραφικά πλάνα που σώζονται. Στο 7ο συνέδριο, ποιο κύριο πρόβλημα υπάρχει, ποια ευκαιρία χάνεται. Δεν αλλάζει η στρατηγική του κόμματος. Παραμένει, θα λέγαμε, εγκλωβισμένη στη γραμμή του αντιφασιστικού μετόπου, της δημοκρατικής λύσης, της πιθανής συνεργασίας με άλλα αστικά κόμματα, του μη διασαφηνισμένου ρόλου του υπεργαλισμού. Εδώ έχουμε το εξής. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, αν και έχει από χρόνια σαφή άποψη για το ρόλο των Άγγλων και συνολικά για τη γραμμή του κόμματος στην κατοχή, δεν βάζει το θέμα. Μεταγενέστερα έχει πει κάτι που ακούγεται λογικό και ανθρώπινο, ότι ο ίδιος ήταν στον Ταχάου την περίοδο της κατοχής και με το που γύρισε δεν ήθελε όλα να τα ανακατώσει και ότι θα ήταν σαν να μείωνε τον ηρωικό αγώνα του κόμματος. Βεβαίως και στον Ταχάου ο Ζαχαριάδης δεν έκανε διακοπές, τον είχαν στείλει εκεί οι Έλληνες φασίστες, τον παρέδωσαν στους Γερμανούς. Δηλαδή έχει μια ανθρώπινη λογική αυτό που λέει, όμως υπάρχει ουσία του προβλήματος και αυτή είναι, βρίσκεται στο συγκεκριμένο συνέδριο, χάνεται η ευκαιρία, χάνεται πολύτιμος χρόνος που θα αποβεί καθοριστικός για τη συνέχεια, ενώ όλα συντελούσαν ότι θα οδηγηθούμε σε νέα ένοπλη σύγκρουση. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας ξεκινάει τη δράση του το 1946 με την εξάνθρωση της κοροφυλακής του Λιτόχωρου και τη σταδιακή ανάπτυξή του. Ο Δημοκρατικός Στρατός ξεκίνησε στην ουσία ως ένοπλη πάλι αυτοάμυνας, γιατί υπήρχε το γνωστό όργιο τρομοκρατίας. Στη συνέχεια εξελίσσεται σε αντάρτικο στρατό με σκληρή ένοπλη πάλι, που όμως, όπως λέει, θέλει να πιέσει τελικά για δημοκρατικές ομαλές εξελίξεις. Στην πορεία της πάλης μετατρέπεται από αντάρτικο σε τακτικό στρατό και τότε διατυπώνει πιο ανάγλυφα την ιδέα της λαϊκής δημοκρατίας, την απελευθέρωση ενός μέρους της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας συγκεκριμένα, που μπορεί να αποκτήσει και κρατική οντότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μπαίνει το σκεπτικό της εξουσίας. Η λαϊκή δημοκρατία βεβαίως είναι επηρεασμένη κατά πολύ από το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΑΜ. Στην πράξη, η λαϊκή δημοκρατία είναι μια προωθημένη αστική δημοκρατία, όπου το πεδίο της οικονομίας είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής με εκτεταμένες εθνικοποιήσεις αλλά όχι κοινωνικοποιήσεις. Δηλαδή δεν είναι σοσιαλισμός. Μην ξεχνάμε πως από το 1934 η στρατηγική του κόμματος και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος περιλάμβανε την λανθασμένη θεωρία των δύο σταδίων. Δηλαδή πρώτα θα κάνουμε ένα αστικοδημοκρατικό στάδιο, μια προωθημένη αστική δημοκρατία και μετά θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον σοσιαλισμό. Σε αυτή τη βάση ακολουθείται η γραμμή του Δημοκρατικού Στρατού, όχι φυσικά από διάθεση ενσωμάτωσης με την αστική τάξη, αλλά ως λανθασμένη εκτίμηση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Ελλάδα σε συνδυασμό και με την αντίστοιχη γραμμή του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Ενώ, το τονίζουμε, στην πράξη αντικειμενικά ο Δημοκρατικός Στρατός οδηγούνταν στην πάλη για την εργατική εξουσία. Γιατί η ζωή έχει τους δικούς της νόμους, η ένοπλη πάλη έχει μια δυναμική, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αν νικούσε ο Δημοκρατικός Στρατός, δεν θα έμενε στο στάδιο της αστικής δημοκρατίας, θα οδηγούνταν στο σοσιαλισμό και μόνο για να μπορέσει να σταθεί. Αυτό δείχνει και η πείρα από άλλες χώρες, όπως οι 8 χώρες στην Ευρώπη που αποσπάστηκαν από τον καπιταλισμό βεβαίως και με την καθοριστική συμβολή του κόκκινου στρατού, μετέπειτα η κουβανική επανάσταση κτλ. Για σοσιαλισμό πιο καθαρά μιλάει το κόμμα μας το 1949 και πώς μιλάει,
στην 6η Ολομέλεια στις 9 Οκτωβρίου του 1949, στο κλείσιμο της διαδικασίας, ο Ζαχαριάδης λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, δεν υπάρχουν στάδια και ο σκοπός είναι ο σοσιαλισμός. Φυσικά αυτό που λέει είναι σωστό και τηρουμένων των συνθηκών τότε θα μπορούσαμε να πούμε και κάπως τολμηρό. Εξηγεί αυτή τη θέση λόγω του ότι ο συσχετισμός δυνάμεων έχει βελτιωθεί, ο σοσιαλισμός διεθνώς κερδίζει έδαφος, άρα μπορούμε στην Ελλάδα να παραβλέψουμε, να προσπεράσουμε το αστικοδημοκρατικό στάδιο και να πάμε κατευθείαν στο σοσιαλισμό. Αυτό δεν είναι φυσικά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο κύριος λόγος για τον οποίο και τότε και πολύ περισσότερο τώρα πρέπει τα βέλη να χτυπούν για τον σοσιαλισμό είναι ότι ανεξαρτήτως συσχετισμού δυνάμεων υπάρχουν οι υλικοί όροι για να γίνει σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Αν πας μόνο με τον συσχετισμό δύναμης, παράδειγμα τώρα, σήμερα που ο συσχετισμός είναι πολύ δυσμενής, που το κομμουνιστικό κίνημα διεθνώς είναι σε άσχημη κατάσταση, τι πρέπει να πεις. Αυτό που λέει το κόμμα μας πρέπει να πεις, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για το επαναστατικό άλμα, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, δηλαδή την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον οργανικό έλεγχο. Υπάρχει, αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, το ερώτημα. Μπορούσε ο Δημοκρατικός Στρατός να νικήσει? Ναι, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας είχε βάσιμες ελπίδες να νικήσει. Από την άποψη ότι τα δύο πρώτα χρόνια, του 1946 και του 1947, η αστική τάξη είχε ακόμα μεγάλες δυσκολίες. Το κρίσιμο ζήτημα ήταν πολύ έγκαιρο το κόμμα να έβαζε θέμα εξουσίας, να άλλαζε δηλαδή τη στρατηγική του, να έστρεφε έτσι ξεκάθαρα το χαρακτήρα της ένοπλης σύγκρουσης στο κύριο θέμα και να εκμεταλλεύονταν τις δυσκολίες των αστών. Κρίσιμο ζήτημα εδώ ήταν να γενικεύονταν οι μάχοι, με επίκεντρο περισσότερο τα αστικά κέντρα και το εργατικό κίνημα των πόλεμων. Εδώ, χωρίς να έχει βεβαίως πλήρως ολοκληρωθεί η μελέτη, πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ στα βουνά διεξάγονταν ένας ηρωικός αγώνας, στα αστικά κέντρα γίνονταν ένας αναντίστοιχος συνδικαλιστικός κυρίως αγώνας. Με οικονομικά αιτήματα για συνδικαλιστικές ελευθερίες και άλλα, αναντίστοιχος όμως με το ότι κάποια χιλιόμετρα πιο πάνω είχαμε εμφύλια ταξική ένοπλη σύγκρουση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, οργανωμένα και προγραμματισμένα, συμμετείχαν μόλις 200 ή 300 εργάτες από την Αθήνα. Βεβαίως εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι αστεί έκαναν μεγάλη προσπάθεια να κόψουν εξόδους διαφυγής από τα αστικά κέντρα προς το βουνό, ενώ επίσης ήδη είχαν αρχίσει να γεμίζουν τα ξεδονήσια με χιλιάδες εργάτες, άλλους αγωνιστές, που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να είναι η δύναμη κρούσης για τον Δημοκρατικό Στρατό. Μπορούμε δηλαδή εδώ να δούμε ένα πρόβλημα στρατηγικής στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων στη δουλειά. Ας πούμε, αν πολύ έγκαιρα από το 1945 ακόμη είχε ξεκαθαριστεί πως πάμε για ένοπλη σύγκρουση, άλλη θα ήταν η προετοιμασία, το φύλαγμα όπλων, φυλάχθηκαν όπλα βεβαίως μετά τη Βάμβηση, αλλά όχι αρκετά, η δουλειά στο εργατικό κίνημα, η απόπειρα αποδράσεων από φυλακές, κυρίως από νησιά, από εξορίες κτλ. Επαναλαμβάνουμε, μην ξεχνάμε πως ο Εθνικός Στρατός ακόμη ήταν αποδιοργανωμένος και το κόμμα είχε μεγάλο κύρος. Άρα εκεί χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Μετά το 1947 εκδηλώθηκε φοβερό κλίμα τρομοκρατίας και στις πόλεις. Το εργατικό κίνημα βρέθηκε σε υποχώρηση. Ο Δημοκρατικός Στρατός στην προσπάθεια μετατροπής του σε τακτικό στρατό επιχείρησε καταλήψεις πόλεων. Κάποιες πέτυχε, όπως στην Άουσα, στην Καρδίτσα, στο Καρπενήσι. Κάποιες όχι, όπως στη Φλόρινα και μια απόπειρα που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Και σε αυτές όμως που πέτυχε, δεν μπόρεσε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα μέσα, κυρίως εκτός όλων των άλλων, γιατί δεν υπήρχε και ένα ρωμαλαίο κίνημα μέσα στις πόλεις που να στηρίζει και να τροφοδοτεί το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Από το 1947, δηλαδή και κλιμακωτά, τα πράγματα γέρνουν εις βάρος του Δημοκρατικού Στρατού. Οι Αμερικάνοι που πήραν τη σκητάλη από τους Εγγλέζους εξοπλίσουν αποφασιστικά τον Εθνικό Στρατό, ενώ αρχίζει και γίνεται πολύ φορτικό το ζήτημα των εφεδρειών. Άρα, συμπερασματικά, ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού ήταν αναπόφευκτος, σωστά επιλέχθηκε η ένοπλη πάλι. Αν δεν χάνονταν πολύτιμος χρόνος, τελικά 1-2 χρόνια, για να ξεκινήσει τελεσίδικα ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού, ανάλλαξε η στρατηγική του κόμματος στο 7ο συνέδριο του 1945, ναι, υπήρχαν δυνατότητες να νικήσει. Μετά το 1947 αυτές οι δυνατότητες, οι ελπίδες είχαν εκμηδενιστεί. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να τα παρατήσει. Η μάχη την έδωσε μέχρι το τέλος και πολύ καλά έκανε.
ενώ έκανε την προσπάθεια ειρήνευσης κάποιων διαπραγματεύσεων, τις οποίες ο αντίπαλος δεν τις αποδέχονται. Να προσθέσουμε εδώ και το εξής. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, όπως και ο Δεκέμβρης, παρά τη στρατιωτική ήττα, έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στο κόμμα μέχρι τις μέρες μας. Είναι η παρακαταθήκη της σύγκρουσης και όχι του συμβιβασμού με τον αντίπαλο. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι. Αποτέλεσε παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια για δύο κρίσιμες στιγμές που καθορίζονταν η συνέχεια του κόμματος ή το αν θα αυτοδιαλυθεί, το 1968 δηλαδή και φυσικά το 1991. Το κόμμα δηλαδή μπορεί να χρήστηκε, αλλά τελικά δεν έπεσε, δεν έγινε κόμμα ευρωκομμουνιστικό όπως τόσα και τόσα άλλα και δεν σώθηκε το κόμμα από κάποια φωτισμένα μυαλά, σώθηκε από μια παρακαταθήκη, μια ιστορική συνέχεια στην οποία ο Δημοκρατικός Στρατός έχει καθοριστική σημασία. Αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα με βάση το οποίο έναν αγώνα, πόσο μάλλον ένα τόσο τιτάνιο αγώνα, πρέπει να τον κρίνεις πιο συνολικά, να βλέπεις τελικά τι αφήνει το λείπασμα των θυσιών, αλλά και το λείπασμα της μαχητικότητας, της αφοβίας, ακόμα και με λάθος στρατηγικές αναλύσεις. Σε σχέση με το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, οι αστεί, αλλά πολλές φορές και οι αναθεωρητές, έχουν κάνει την εξής λαθροχειρία. Λένε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν ένα κόμμα ξένο κίνητο, που καθοδηγούνταν τυφλά το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και έκανε ό,τι του έλεγε. Αυτές οι κατηγορίες δεν ευσταθούν. Βεβαίως λέγονται με πολλαπλές στοχεύσεις για να συκοφαντούν και το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, να μιλάνε για απάτριδες κομμουνιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως το ΚΚΕ έπαιρνε τη γνώμη του ΚΚΣΕ και συνολικά των οργάνων του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, γιατί είμαστε τμήμα αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν ισχύει όμως ότι ακολουθούσε άκρητα τις εντολές του. Παράδειγμα, για τις εκλογές του 1946, η γνώμη των βασικών ηγετών του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος ήταν να πάρουμε μέρος στις εκλογές. Όμως το κόμμα μας και σωστά επέλεξε να μην πάρουμε. Συνολικότερα, σε σχέση με τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, καταρχήν πρέπει να μην υποτιμήσουμε ότι οι σοσιαλιστικές χώρες διευκόλυναν την έξοδο των πολιτικών προσφύγων, τους φιλοξένησαν, διέσωσαν κοντά 20.000 παιδιά, ένα παιδοσώσιο δηλαδή, κόντρα στο γνωστό παιδομάζωμα της Φρεντερίκης. Το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα είχε, θα λέγαμε, διαφοροποιημένη στάση για τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, συναρτώμενη και με τις γενικότερες εξελίξεις στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Στο ξεκίνημα του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού υπάρχει εμφανώς δισταγμός του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος για να συμφωνήσει. Είχε να κάνει και με αυταπάτες σε σχέση με την αντιφασιστική συμμαχία της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και με το φόβο ότι θα γενικεύονταν η υπεριαλιστική επέμβαση στις χώρες που μόλις είχαν αποσχιστεί από τον υπεριαλισμό και πάλευαν για την υποδόμηση του σοσιαλισμού. Στην πορεία και στα δύο πρώτα χρόνια που ο Δημοκρατικός Στρατός είχε επιτυχίες, τα κομμουνιστικά κόμματα έγιναν πιο θετικά, έδωσαν σημαντική υλική βοήθεια όπως όπλα, ραδιοφωνικό σταθμό και άλλα. Όμως και πάλι ως μέσο πίεσης για δημοκρατικές λύσεις και όχι ως συνολικότερο πάλι για την εξουσία. Μην ξεχνάμε πως κανένα σοσιαλιστικό κράτος δεν αναγνώρισε την προσωρινή κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού. Βεβαίως τα σοσιαλιστικά κράτη δεν σιώπησαν γύρω από το θέμα, έκαναν συνεχείς παρεμβάσεις στον ΟΗΕ κτλ. Εδώ όμως υπάρχουν και θέματα που χρήζουν γενικότερες μελέτες. Παράδειγμα, τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν πιο θετικά στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, στήριζαν υλικά και ηθικά, όμως οι αντίστοιχες κυβερνήσεις, δηλαδή τα σοσιαλιστικά κράτη, δεν αναγνώριζαν την προσωρινή κυβέρνηση. Δηλαδή δεν αναγνώριζαν ότι στην ελεύθερη Ελλάδα υπάρχει κρατική οντότητα. Ο λόγος ήταν ο φόβος πιθανής γενικότερης υπεριαλιστικής επέμβασης στα Βαλκάνια, βεβαίως. Υπάρχει αυτό το θέμα ως πιθανότητα. Δηλαδή μπορεί να έκαναν επέμβαση οι ΗΠΑ στα Βαλκάνια έτσι όπως απειλούσαν με επίσημα διαγγέλματά τους. Το πρόβλημα όμως είναι πιο βαθύ. Αφορά φυσικά τη στήριξη του κύριου μετόπου διεθνώς που ήταν η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες, αλλά για να στηρίξει το κύριο ως διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, δεν πάει να πει ότι κάνεις πίσω σε άλλα κινήματα άλλων χωρών. Άλλωστε, η καλύτερη υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης θα ήταν η υπεράσπιση της πάλης για τον σοσιαλισμό σε κάθε χώρα. Βεβαίως, δεν μπορείς να στηρίξεις κι εσύ, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας,
τη νίκη σου, κυρίως στα πόσα όπλα θα σου στείλουν απ' έξω. Πρέπει πρώτα απ' όλα μέσα να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις. Η αλήθεια επίσης είναι πως το Γιουγκοσλάβικο κόμμα τα δύο πρώτα χρόνια έδωσε τη μεγαλύτερη βοήθεια στο κόμμα μας, κάτι που κλιμακωτά και μετά το 1948 πιο έντονα, μίκραινε, ως και σταμάτησε, απόρρια των γενικότερων διαφωνιών του ΦΙΤΟ και του Γιουγκοσλάβικου κόμματος με τον Κουκουσέ. Βεβαίως, τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο σύνθετα και δεν αντιμετωπίζονται απλοϊκά. Δηλαδή, είναι μονόπατη, ας το πούμε έτσι, η άποψη ότι ο Δημοκρατικός Στρατός έχασε επειδή ο ΦΙΤΟ έκλεισε τα σύνορα. Ο Δημοκρατικός Στρατός έχασε τη μάχη κάτω από συνθήκες άνισου συσχετισμού δύναμης και δεν έπαιξε ρόλο και η στρατηγική του κόμματος. Άλλωστε, το κλείσιμο των συνόρων έγινε σε μια στιγμή όπου οι ΗΠΑ διαμηνύουν καθαρά ότι θα επέμβουν, ενώ το σχέδιό τους είναι αν δεν καταφέρουν να εκμηδενήσουν τον Δημοκρατικό Στρατό να τον εξωθήσουν έξω από την Ελλάδα. Επίσης, να πούμε μια κουβέντα για το ζήτημα της επιστράτευσης. Και για αυτό το ζήτημα έχει γίνει μεγάλη σπέκουλα. Ο Μαρατζίδης και άλλοι αστεί, λίγο πολύ λένε, πως ο Δημοκρατικός Στρατός δεν είχε θελοντές, αλλά επιστρατευμένους με βία. Πρόκειται στη γενίκευσή τους για συκοφαντίες και προσπάθεια μείωσης του ηθικού κύρους και του μεγαλείου του Δημοκρατικού Στρατού. Οι επιστρατευμένοι με βία δεν πολεμάνε με τέτοιο ηρωισμό και τέτοια αυταπάρνηση. Η επιστράτευση βεβαίως υπήρξε εκεί που ήταν ελεύθερες περιοχές, είχε δημιουργηθεί ενός τύπου κρατική οντότητα. Όπως το αστικό κράτος είχε το δικαίωμα να κάνει επιστράτευση, έτσι είχε και η προσωρινή κυβέρνηση. Προσέξτε όμως κάτι. Η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων περιοχών στήριζε τον Δημοκρατικό Στρατό με πολλούς τρόπους. Φυσικά υπήρχε και κόσμος που φοβόταν, όπως είναι λογικό. Στις γυναίκες υπήρχε ειδική μέρημνα, αν δεν ήθελαν να κρατούν όπλο να βοηθήσουν σε άλλες δουλειές, όπως ως νοσοκόμες, επιμελητία, διατροφή κτλ. Άρα υπήρξε κάποια επιστράτευση, δεν το κρύβουμε, αλλά δεν λειτουργήσε όπως υπόθηκε, ούτε φυσικά στην έκταση που γράφουν διάφοροι αστεί. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, η ένοπλη ταξική σύγκρουση είναι αναπόφευκτο στοιχείο στην πάλη του εργατικού κινήματος για την εξουσία. Αυτό το στοιχείο ίσχυε πάντα και στην πάλη για την επικράτηση του καπιταλισμού απέναντι στη φεουδαρχία και φυσικά στην πάλη των επαναστατικών κινημάτων που ζήσαμε ενάντια στον καπιταλισμό για τον σοσιαλισμό. Η μελέτη λοιπόν αυτών των ζητημάτων δεν αφορούν μόνο το παρελθόν, έχουν να κάνουν με όλη τη θεωρία του μέλλοντο που εξεγέρωσαν. Άρα έχει να κάνει και με το μέλλον. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πάλης για την εξουσία, άρα οι οργανώσεις μας, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος πρέπει να δουν τα συμπεράσματα από τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και από αυτή τη σκοπιά. Το λέμε αυτό γιατί και για τον Δημοκρατικό Στρατό γίνεται εδώ και χρόνια μια προπαγάνδα ότι ήταν ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, ότι είναι κρίμα να σκοτώνει ο αδελφός τον αδελφό, τα σχετικά. Αυτά επιτρέψτε μου, είναι κουταμάρες. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού ήταν ένοπλη ταξική πάλι. Υπήρχαν ξεκάθαρα δύο στρατόπεδα. Το ένα ήταν ο λαϊκός στρατός που εξέφραζε τα συμφέροντα των εργατών, των φτωχών αγροτών της φτωχολογιάς και το άλλο ήταν ο στρατός της αστικής τάξης με τη στήριξη των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων. Το τονίσουμε αυτό και για τον εξής λόγο που αφορά πιο άμεσα και την πάλη μας σήμερα. Βλέπουμε πως η προσπάθεια γίνεται ειδικά σε κρίσιμες στιγμές να συσκοτιστεί η ουσία της ταξικής πάλης και οι αληθινές διαχωριστικές γραμμές. Παράδειγμα, είδαμε μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος στην Τουρκία ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήκωσε πολύ το ότι σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να πρετανεύει, λέει, η εθνική ενότητα. Ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε. Ότι το επίπεδο της δημοκρατίας στη χώρα μας είναι πολύ ψηλό. Ότι στην Ελλάδα ο στρατός δεν ανακατεύεται με την πολιτική. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η κυβέρνηση πασαρεύει την Κάρπαθο για νέα ανατολική βάση. Κάνει εθνικούς στόχους τις επιθυμίες των βιομηχάνων, ψηφίζει μνημόνια, κατακρεωτεί δικαιώματα, όταν δίνει ψήφια θέλει να λέμε και ευχαριστώ. Οι κομμουνιστές πρέπει και σήμερα να επακριθούμε, γιατί το πού μπορεί να οδηγήσουν οι οξυμένες αντιθέσεις μεταξύ των καπιταλιστών δεν είναι ικανό να το προβλέψουμε στην κάθε λεπτομέρεια. Το σίγουρο όμως είναι πως πρέπει να συμβάλλουμε στο εργατικό κίνημα να είναι έτοιμο, χειραφετημένο, συγκροτημένο ιδεολογικά και οργανωτικά για να απαντήσει όπως αρμόζει σε όποιο ενδεχόμενο, ακόμη και σε αυτό του πολέμου. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τιμάμε το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στη μεγάλη ταξική αναμέτρηση το 1946-49, τιμάμε όλους και όλες που στελέχωσαν το Λαϊκό Στρατό, που στήριξαν υλικά και ηθικά το Δημοκρατικό Στρατό
Συνεχίζουμε ακούραστα στον δρόμο που χαράσει το κόμμα μας στη σχεδόν εκατοντάχρονη διαδρομή του. Ο δρόμος βεβαίως είναι δύσβατος, αλλά αξίζει κάθε θυσία γιατί το ξέφωτό του είναι η ανώτερη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Γι' αυτό πέθαναν οι συντροφοί μας, γι' αυτό σάπησαν σε φυλακές και εξορίες, γι' αυτό δεν λύγησαν μπροστά στον εχθρό, γι' αυτό κι εμείς έχουμε παραλάβει τη σκυτάλη και έχουμε την πιο αγωνιστική φιλοδοξία, τελικά τη μόνη μας φιλοδοξία, να πάμε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ.